Πιέζεται πάντα από τον Κουλή. Τελικά η σέντρα του. Ο Εστάκη, κεφαλιά και γκολ. 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 15ο λεπτό με την κεφαλιά του Χιλιανού. Το πρώτο γκολ του Εστάη στην Ελλάδα. 8 λεπτά πριν το τέλος, ο Εστάη πήρε μια παλιά από το Χατζίδη και κεραυνοβόλησε τον διεθνή τερματοφύλακα. Ήταν το πρώτο γκολ του Χιλιανού στο πρωτάθλημα. Εστάη. Το σούτ από τον Εστάη, μπάλα στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Χιλιανό που δεν δίστασε να σουτάρει. Είχε αρκετό χώρο μπροστά, κενό. Έκανε το σουτ, δεν μπόρεσε ο Μπερμπερίδης να τη δράσει. Μακρύνει την μπάλα από τον Χιονά, φτάνει στον Εστάη. Εστάη μπαίνει στην περιοχή. Πάντα Εστάη κάνει και το σουτ πέφτει ο Λογαράς. Η μπάλα στα δίχτυα, το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 49 με τον Χιλιανό Φαμπιάν Εστάη. Ήταν λοιπόν το σουτ το οποίο για τον Χιλιανό, τον Φαμπιάν Εστάη, ο οποίος ευνηδίασε τους παίκτες Δόξας και τον Λογαρά βεβαίως. Η μπάλα στα δίχτυα των Δραμηνών. Εξαίσια προσπάθεια από τον Ήλια Ίβιτς. Δεν αφήνει την μπάλα στον Αλεξανδρία, αλλά στον Εστάη σε θέση γκολ και είναι το 2-0. Φαμπιάν Εστάη στο 52ο λεπτό, μετά από μια θαυμάσια προσπάθεια του μάγου Ήλια Ίβιτς, κάνει το σκορ 2-0, 2 γκολ για τον Χιλιανό στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ για τον Εστάη. Εστάη στην περιοχή, είχε χώρο και για σουτ. Τώρα είναι πολύ πλάγια, αλλά βγάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Στο 58 Εστάη πέτυχε το τρίτο τέρμα της ομάδας του και το τρίτο δικό του μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, με έξοχη ατομική προσπάθεια και έξυπνο πλασέ που ξεγέλασε τον Μιχαήλ, βάζοντας έτσι τις βάσεις για τον θρίαμβο που θα ακολουθούσε. Εκεί που θα πάει η μπάλα θα βγει και θα απομακρύνει ο Παναγιωτίδης. Ένα ξαφνικό σουτ την μπάλα στο δοκάρι από τον Εστάη, ο Καλατζής και ο Μιχόπουλος θα πει όχι. Για να δούμε, φάση συνεχίζεται, είναι out. Με ένα απευθείας βολπλανέ, δείτε εδώ τον Εστάη να στέλνει την μπάλα στο δεξιό κάθετο δοκάρι του Μιχόπουλου που είχε μείνει άναυδος.